Σελίδα λοιπόν 625, έβδομο κεφάλαιο. Βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης. Βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, 625 σελίδα. 625 σελίδα και κεφάλαιο Ζήτα. Και εν τες ημέρες του Άχαζ, ιού του Ιωάθαμ, ιού του Οζίου, βασιλέως του Ιούδα, Ρεσίν, ο βασιλεύς της Συρίας, και Φεκά, ο ιός του Ρεμαλία, βασιλεύς του Ισραήλ, ανέβησαν επί την Ιερουσαλήμ για να πολεμήσω σε αυτήν, αλλά δεν ειδηνήθησαν να εκπολιορκήσω σε αυτήν. Και ανήκειλαν προς τον οίκον Δαβίδ λέγοντες, η Συρία συνεφώνησε μετά του Εφραήμ, και η καρδιά του Άχαζ και η καρδιά του λαού αυτού εκλονίστη, ως δέντρα του δάσους κλονίζονται, ως τα δέντρα του δάσους κλονίζονται υπό του ανέμου. Τότε είπεν Κύριος, ο Κύριος προς τον Ισαΐαν, έξελθε τώρα η συνάντηση του Άχαζ και σε άρια σου ο γιος σου εις το άκρον του υδραγωγού της άνω κολυμβήθρας κατά την μεγάλην οδόν του αγρού του Γναφέως. Και είπε προς αυτόν, πρόσεχε να μένεις ήσυχος, μη φοβηθείς, μη δε μικροψυχήσεις. Δια τας δύο ουράς των καπνιζόντων τούτων δαυλών, δια των άγριων θυμών του Ρεσίν και της Συρίας και του ιού του Ρεμαλία. Επειδή η Συρία, ο Εφραήμ και ο ιός του Ρεμαλία ευουλεύθησαν κακήν βουλήν εναντίον σου λέγοντες, ας αναβόμεν εναντίον του Ιούδα και ας στενοχωρήσομεν αυτόν και ας διαμεριστόμεν αυτόν εις αυτούς και ας βάλομεν βασιλέα εν μέσω αυτού των ιών του Ταβεήλ. Ούτω λέγει η Κύριος ο Θεός. Τούτο δεν θέλει σταθεί, ουδέ θέλει γίνει. Διότι η κεφαλή της Συρίας είναι η Δαμασκός και η κεφαλή της Δαμασκού ο Ρεσίν. Και σε 65 έτη ο Εφραήμ θέλει συντριφθεί ώστε να μην είναι λαός. Και η κεφαλή του Εφραήμ είναι η Σαμάρια και η κεφαλή της Σαμάριας ο γιος του Ρεμαλία. Εάν δεν πιστεύετε, δεν θέλετε βεβαίως στερεωθεί. Και λάλησε νέτη ο Κύριος προς τον Άχαζ λέγον, ζήτησον σημείον παρακυρίου του Θεού σου, ζήτησον αυτό εις το βάθος εις το ύψος άνω. Αλλά ο Άχαζ είπε, δεν θέλω ζητήσει, διό ουδέ θέλω πειράσει τον Κύριον. Και είπε ο Ισαΐας, ακούσατε τώρα οίκος Ιούδα, μικρόν πράγμα είναι δια σας να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει έτη και τον Θεόν μου. Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννής Ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Αμήν. Άχαζ είναι ένας βασιλιάς του Ιούδα, ο οποίος έπραξε το πονηρό από 20 χρόνια, 20 χρόνο ήταν, όταν έγινε βασιλιάς στον Ιούδα. Ο πατέρας του Ιωθάμ και ο παππούς του Οζίας είχαν πράξει το αγαθό, αυτού όμως η καρδιά του Άχαζ επλανήθη. Επλανήθη και εστράφη σε άλλους θεούς, σε είδωλα, σε άλλες διδασκαλίες. Όμως ο Θεός αμέσως μετά την ενθρόνησή του για βασιλιάς του Ιούδα τον επισκέπτεται. Τον επισκέπτεται γιατί βρίσκεται η Ιερουσαλήμ σε κίνδυνο. Και όταν η Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε κίνδυνο, ο Θεός κάνει επίσκεψη. Ο κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι ο Φεκά, ο βασιλιάς του Ισραήλ, προσεκολήθη στη Συρία, στο βασιλιά Ρεσίν, ενώ ο Άχαζ, ο βασιλιάς του Ιούδα, προσεκολήθη στους Ασσυρίους. Από εκεί και πέρα τώρα, οι Σύριοι, ισχυροί δύναμης, με τους Ισραηλίτες, αποφάσισαν να πιέσουν και να ταλαιπωρήσουν τον Άχαζ με σκοπό να προσετεριστούν και τη δική του συμμαχία. Όμως ο Άχαζ, μέσα στην απιστία του και στο φόβο του, ήταν γατζωμένος με μεγάλη ελπίδα στραμμένη προς τον βασιλιά της Ασσυρίας, τον οποίον θεωρούσε φίλο του. Και έτσι αποφάσισαν να επιτεθούν καταρχάς εναντίον του Άχαζ, όμως απέτυχαν γιατί
οι Ασσύριοι πράγματι με το βασιλιά τους έστρεψαν βοήθεια και έσπευσαν υπέρ του Ιούδα, υπέρ του Άχαζ. Και με αυτόν τον τρόπο ο Άχαζ πια στερεώθηκε πιο πολύ στην άποψή του. Είδε ότι του βγήκε, είδε ότι έγινε καλό με αυτή την απόφαση που είχε πάρει και τη σκέψη του και έτσι στερεώθηκε ακόμη περισσότερο στις απόψεις του χωρίς να λογαριάζει το Θεό, που όμως ο Θεός τον αγαπάει γιατί αγαπάει την Ιερουσαλήμ και τον Ιούδα. Και έρχεται μήνυμα στον Άχαζ ότι η Συρία συνεφώνησε με τις 10 φυλές του Ισραήλ να επιτεθούν εναντίον του Ισραήλ και να εκθρονήσουν τον Άχαζ και να βάλουν κάποιον άγνωστο ιόν του Ταβεήλ βασιλιά στη θέση του Άχαζ. Μπροστά σε αυτή την επίθεση, την άμεση, η Γραφή λέει ότι η καρδιά του Άχαζ και η καρδιά όλου του λαού εκλονίστη όπως κλονίστηκαν τα δέντρα του δάσους από τον άνεμο. Αγωνία και φόβος. Ευθύς εξ αρχής που έγινε βασιλιάς. Και δεν εξαρτάται αυτό από την κακή ή καλή απόφασή του να στρέψει το βλέμμα του προς βοήθεια στους Ασσυρίους, αλλά το πρόβλημα προέρχεται από την απιστία του και από την πλάνη στην οποία άρχισε να περπατάει. Γι' αυτό και ο Θεός επεμβαίνει. Και επεμβαίνει με το λόγο του και ασχολείται με τον Άχαζ. Και όταν ο Θεός επεμβαίνει και ασχολείται με τον άνθρωπο, τότε καλών έργων εργάζεται και καλό σχέδιο έχει. Όταν βλέπεις ο Θεός ότι ασχολείται με κάποιον ή με σένα, να σκέφτεσαι παρόλες τις αντίξωες και δυσάρεστες συνθήκες μέσα στις οποίες μπορεί να βρίσκεται, να βρίσκεσαι και να βρίσκεται ο άνθρωπος, όταν διαπιστώσει ότι ο Θεός ασχολείται με τον άνθρωπο, έχει στρέψει την αγάπη του και προσπαθεί να ελκύσει τον άνθρωπο με αγάπη, τότε το βέβαιο είναι ότι καλό σχέδιο έχει ο Θεός για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτό το λαό. Κάτι ήλκυσε τον Θεό με αποτέλεσμα η αγάπη του Θεού να αρχίζει να εκδηλώνεται με έργων σωτηρίας και ευλογίας. Και βεβαίως αυτό που ελκύει τον Θεό είναι η πίστης, που είναι το βασικό σημείο με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να ελκύσει και να ευαρεστήσει τον Θεό, γιατί αν ευπίστεως κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό. Ή δεύτερον, εάν το σχέδιο του Θεού συμπεριλαμβάνει, όπως επί του προκειμένου, την σωτηρία της Ιερουσαλήμ και τη βοήθεια στην Ιερουσαλήμ. Αν δηλαδή είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού ο άνθρωπος και το περιβάλλον του. Γι' αυτό αδερφοί, εάν ένας άνθρωπος δεχθεί το Χριστό, χάριν αυτού του ανθρώπου όλη η οικογένεια και όλη η συγγένεια μπαίνει μέσα στο ευλογημένο σχέδιο ευλογίας, μέσα στο άγιο και ένδοκο ξοσχέδιο ευλογίας του Θεού για αυτόν τον άνθρωπο και για αυτή την ομάδα του ανθρώπου, των ανθρώπων. Και έτσι λοιπόν ο Θεός επισκέπτεται τον Άχαζ χάριν της Ιερουσαλήμ, χάριν Δαβίδ του δούλου του, χάριν του λαού του Θεού, και επισκέπτεται τον Ισαΐα τον προφήτη, το δούλο του, και του λέει: «Έξελθε τώρα η συνάντηση του βασιλιά Άχαζ, εσύ και ο γιος σου Σεάρι Αρσούβ», που σημαίνει «το υπόλοιπο θα επιστραφεί». Τον στέλνει με μια ελπίδα ότι μπορεί ο Άχαζ να μην δεχθεί, αλλά μικρόν υπόλοιπον θα δεχθεί το λόγο του Θεού.
πήγαινε συνάντησέ τον εκεί που έχει πάει στην Άνω Κολυβήνθρα, κοντά στην οδόν του αγρού του Λευκαντού, εκεί που άπλωναν και λεύκαναν αφού τα έπλαιναν τα ρούχα τους στην Κολυβήνθρα αυτή οι Ισραηλίτισες, και πες του, πρόσεχε να μένεις ήσυχος, μη φοβηθείς και μη χάσεις τη δύναμή σου. Για αυτές τις δύο ουρές των καπνιζόντων τούτων δαυλών, οι οποίοι πρόκειται σε λίγο να σβήσουνε. Για τον άγριο θυμό το ρησίν της Συρίας και για τον άγριο θυμό του φεκά του ιού του Ρεμαλία. Πρόσεχε λοιπόν να μένεις ήσυχος, μη φοβάσαι, μη μικροψυχήσεις, μη χάσεις το κουράγιο σου, γιατί αυτοί οι δύο, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν με άγριο μίσος εναντίον σου και τους βλέπεις πολύ ισχυρούς και δυνατούς, σε λίγο σβήνουνε. Και μη φοβάσαι, επειδή η Συρία και ο Εφραήμ σκέφτηκαν να έρθουν εναντίον σου και να σε εκθρονήσουνε και να βάλουνε τον ιόν του Ταβεήλ βασιλιά, γιατί αυτό ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, δεν πρόκειται να σταθεί, δεν πρόκειται να γίνει. Ο λόγος αυτός απευθύνεται στον άνθρωπο που ελπίζει στους Ασσυρίους. Και συνεχίζει, δεν είναι βέβαιον ότι η κεφαλή της Συρίας είναι η Δαμασκός και η κεφαλή της Δαμασκού είναι ο Ρεσίν? Το ίδιο βέβαιον είναι ότι σε 65 έτη ο Εφραήμ θα συντριφθεί ώστε να μην υπάρχει σαν λαός. Και δεν είναι βέβαιον ότι η κεφαλή του Εφραήμ είναι η Σαμάρια και η κεφαλή της Σαμάριας ο υιός του Ρεμαλία? Το ίδιο βέβαιον είναι εάν δεν πιστεύετε, δεν πιστέψετε στα λόγια του Θεού, τότε και εσείς δεν θα στερεωθείτε. Είναι βέβαιον δηλαδή ότι ο Εφραήμ θα πάψει να υπάρχει σαν λαός, έστω και αν το βλέπεις άγριο και δυνατό, και είναι βέβαιον ότι αν και εσείς δεν πιστέψετε στο λόγο του Θεού που σου λέει μην είναι ήσυχος, μη φοβηθείς, μη χάσεις τη δύναμή σου και το κουράγιο σου, και εσείς δεν θα στερεωθείτε. Είναι ωραίος ο τρόπος που μιλάει ο Θεός, απλώς απευθυνόμενος στην απιστία του Άχας, ο οποίος ελπίζει στην Ασσυρία, σαν να του λέει μην εμπιστεύεσαι τους Ασσυρίους. Και πράγματι το μεγαλύτερο κακό του Άχας το κάνανε οι Ασσύριοι. Τον διέλυσαν, τον ταλαιπώρησαν. Ο Θεός όμως ήρθε να προείπει, να προβλέψει, να προφητεύσει το σωστό δρόμο που πρέπει να πάρει ο Άχας αν τον ακούσει. Μη φοβάσαι, ησύχασε, μη μικροψυχείς, γιατί εγώ που άρχισα το καλό έργο, επεμβαίνοντας στη ζωή σου με το λόγο μου, εγώ έχω καλό σχέδιο και εγώ θα το τελειώσω. Είναι πολύ μεγάλο μυστικό, αδερφοί, αυτό. Εφόσον άρχισε ο Θεός καλόν έργο με σένα, με μας, εξάπαντος θα το τελειώσει, αρκεί να ησυχάζουμε, να μην φοβόμαστε, να μην μικροψυχούμε, αλλά να πιστεύουμε στο λόγο του και στο έργο του, γιατί αυτός που άρχισε το καλό έργο με την αγάπη του, αυτός θα τελειώσει και το καλό έργο με την παντοδυναμία του. Μόνο αν αρχίζει ο φόβος, που είναι κόλαση, να πλημμυρίζει την καρδιά σου, τότε θα χάσεις όχι μόνο την ελπίδα σου στον Θεό, αλλά και την εμπιστοσύνη σου στο λόγο του. Και τότε δεν θα στερεωθείς. Και επειδή είναι τόσο σοβαρό για τον Άχας και για κάθε έναν άνθρωπο που οι καταστάσεις και το περιβάλλον τον έχουν κάνει να χάσει την ελπίδα του στον Θεό και την εμπιστοσύνη του στο λόγο του,
Έρχεται τώρα ο Θεός και του λέει, ζήτησέ μου σημείο, είτε στο βάθος κάτω είτε στον ουρανό πάνω, για να σε βοηθήσω να πιστέψεις. Γιατί είναι ανάγκη να πιστέψεις, γιατί θέλω να πιστέψεις, γιατί αν δεν πιστέψεις δεν θα στερεωθείς. Θα συμβούνε αυτά που φοβάσαι, επειδή δεν πιστεύεις στο λόγο μου και επειδή δεν ελπίζεις σε μένα. Όμως ο Άχαζ, επειδή δεν θέλει να πάρει την εμπιστοσύνη του και την ελπίδα του από τους Ασσυρίους, αρνείται με έναν τρόπο ψεύτικης υποκριτικής ευσέβειας, λέγοντας «Δεν θέλω ζητήσει και γιατί δεν θέλω να πειράσω τον Κύριό μου». Και έχασε την ευκαιρία. Αν διαβάσετε στα βιβλία των Χρονικών, θα δείτε πια από εκεί και πέρα η ζωή του Άχαζ είναι σκέτη ταλαιπωρία. Και μάλιστα η ταλαιπωρία προέρχεται από αυτούς τους οποίους ήλπιζε και στεκότανε με εμπιστοσύνη σε αυτούς και όχι στο Θεό. Έχασε την ευκαιρία. Σήμερα, αδερφοί, να μην χάσουμε την ευκαιρία. Αμήν. Να μην χάσουμε την ευκαιρία. Εφόσον ο Θεός έχει αρχίσει καλό έργο με σένα, εάν εσύ μείνεις στερεός στην εμπιστοσύνη σου, με εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού και με ελπίδα στον Ιησού Χριστόν, η ευλογία του Θεού στη ζωή σου είναι βεβαία και ασφαλής. Είναι απόλυτη. Γιατί ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι η δύναμη του Θεού που σώζει, και ευλογημένος, είναι βεβαιωμένο από το Λόγο του Θεού, είναι ο άνθρωπος, ο ελπίζων στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Το σημαντικό σημείο που ήδη ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας, ότι καθώς από Αυτόν προέρχεται το θέλειν και το ενεργήν στη ζωή μας, με το δικό Του το θέλημα και με τις δικές Του ενέργειες, σήμερα είμαστε προστεθειμένοι δια του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Άρα όχι μόνο άρχισε το καλό έργο ελκύοντας όλους εμάς και αποκαλύπτοντας σε όλους εμάς τον Ιησούν Χριστόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αλλά μέχρι τώρα συνεχίζει το καλό έργο διαμορφώνοντας την πίστη μας προς το Λόγο Του και την ελπίδα μας προς το πρόσωπό Του. Μέχρι τούδε μας ευλόγησε ο Θεός. Δεν χρειαζόμαστε τώρα εμείς άλλα ή άλλο σημείο για να βεβαιωθούμε, για να είμαστε βέβαιοι ότι άρχισε το καλό έργο ο Κύριος στη ζωή μας και είμαστε βέβαιοι ότι σύμφωνα με το Λόγο Του εξάπαντος θα το τελειώσει. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Με μία προϋπόθεση. Εάν δεν πιστεύετε, μένοντας ήσυχοι, χωρίς να φοβάστε και χωρίς να χάνετε το κουράγιο σας, εάν δεν πιστεύετε στο Λόγο του Θεού, δεν θα στερεωθείτε. Εάν πιστεύετε στο Λόγο του Θεού και μένετε ήσυχοι και δεν φοβάστε και δεν χάνετε το κουράγιο σας, τότε εξάπαντος αυτός που άρχισε το καλό έργο θα το τελειώσει. Και το σημείο που έδωσε ο Θεός, το εκπληκτικό, είναι ότι η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιόν, που είναι ένα σημείο που δεν μπορεί να συμβεί, αλλά τα αδύνατα εις τους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό. Αυτό το σημείο που έδωσε τότε στον Άχαζ, αυτό το σημείο το ίδιο δίνει και σε μας σήμερα. Ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος εγεννήθη εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου
το οποίο το προφήτευσε και το εξετέλεσε και 2000 χρόνια πριν και τώρα στην προσωπική μας ζωή. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μη φοβήστε, μη χάνετε το κουράγιο σας, μένετε ήσυχοι και θα στερεωθείτε μέχρι τέλους, καθώς ο Κύριος θα ολοκληρώσει και θα τελειώσει το έργο το καλό που άρχισε στη ζωή μας. Αμήν.